Radio 1D. www.radio1d.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 10:05. Ακούτε Radio 1D, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Παπαχρήστου, γνωστό γιατρό και συγγραφέα, ο οποίος ήταν ένας από τους μάρτυρες εκεί της φωτιάς, που είχε όμως την τύχη να σώσει την οικογένειά του, αγνοώντας βέβαια τις προειδοποιήσεις των αρχών, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαχρήστου. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Παπαχρήστου, από ό,τι καταλαβαίνω, είδαμε, βγήκατε και στο Sky και στην τηλεόραση, είπατε κάποια πράγματα. Εσείς αποφασίσατε να πάρετε την τύχη της οικογένειάς σας στα χέρια σας. Για πείτε μας τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, εγώ θα πω αυτά που έγιναν, χωρίς να ούτε θέλω να τηρήξω ευθύνες σε ανθρώπους που μπορεί να μη στένε. Απλά θα πω πραγματικά φταίνε κατά την άποψή μου. Θα μας πείτε τα γεγονότα και θα βγάλουμε συμπεράσματα. Τα γεγονότα, ο κόσμος καταλαβαίνει, έχει μυαλό για να καταλάβει. Εγώ, η γυναίκα μου παραστερίζει στο Μάτι, το εξοχικό της είναι εκεί πέρα, απέχει 200 με 300 μέτρα από την παραλία. Εκείνη την ημέρα ήταν στο εξοχικό της μαζί με τον γιο μας που είναι 4 μηνών και τον ανιψιό μας που είναι 7 χρονών. Κάποια στιγμή, εγώ έμαθα από το, επειδή ήμουν στη δουλειά μου στο γιατρείο μου και δούλευα, έμαθα από την τηλεόραση ότι υπάρχει φωτιά. Ξεκίνησα έντρομος φεύγοντας από το κέντρο της Αθήνας που είναι η δουλειά μου να φτάσω προς το Μάτι για να μπορέσω να δω τι γίνεται. Στον δρόμο μίλησα με τη γυναίκα μου, η οποία μου είπε ότι έφυγε τρέχοντας από το σπίτι κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μαζί με το μωρό και τον ανιψιό μας. Διέσχισε τα 200 με 300 μέτρα που ήταν για την παραλία, γέμισε στάχτες αυτή το μωρό όλη και πήγε σε ένα παραλιακό ξενοδοχείο στο Μάτι, το Κάβο Βέρντε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου που παρήχε ασφαλή πρόσβαση στον κόσμο για να μπορέσει να κάτσει εκεί μέσα. Μπήκε στο ξενοδοχείο. Εγώ εκείνη την ώρα έφτασα στη Ραφήνα, γιατί ήταν κλειστή η Μαραθώνος από την αστυνομία. Υπήρχε μια τεράστια κίνηση. Φτάνοντας στη Ραφήνα, η Ραφήνα ήταν πραγματικά ένα σύννεφο καπνού και έβλεπα τις φλόγες να έχουν κατέβει στη θάλασσα έξω από το λιμάνι της Ραφήνας. Πηγαίνω στο λιμενικό, εμένα μου κάνει εντύπωση το λιμενικό δεν είχε βγει εκείνη τη στιγμή ή πριν, δεν ξέρω αν είχε βγει, αλλά δεν είχαν βγει να προσπαθήσουν να σώσουν τον κόσμο δια θαλάσσης, γιατί σίγουρα ο κόσμος θα είχε πέσει στη θάλασσα, δεν υπήρχε αμφιβολία. Οι φωτιές είχαν φτάσει κάτω. Μπαίνω στο λιμενικό, το σκάφος μου λέει: «Ελάτε μαζί μας να προσπαθήσουμε. Πάμε να βγούμε από το λιμάνι της Ραφήνας». Εκείνη την ώρα ήταν αδύνατο να βγούμε. Ήταν σπίθες, καπνοί, δεν υπήρχε, το σκάφος δεν ήταν κλειστού τύπου, ήταν ανοιχτό τύπου. Κάποιοι ψαράδες που γυρνάγανε λένε: «Γυρίστε πίσω, δεν μπορεί να γίνει τίποτα». Μας αποβιβάζει το λιμενικό ουσιαστικά από εκεί που ξεκινήσαμε. Και προσπαθώ και ρωτάω την αστυνομία τι θα κάνουμε και αυτά, και μου λένε: «Κάνε το σταυρό σου». Αυτή ήταν η απάντηση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μου αρκούσε αυτή η απάντηση, το να κάνω το σταυρό μου όταν η οικογένειά σου κινδυνεύει. Εκείνη την ώρα είχαν φτάσει στη Ραφήνα και η αδελφή της γυναίκας μου με τον άντρα της, που είναι οι γονείς του 7χρονου ανιψιού μας, και αποφασίσαμε να πάρουμε κάποια πρωτοβουλία μόνοι μας, γιατί μιλούσα τηλεφωνικά με τη γυναίκα μου και μου έλεγε ότι είμαστε μέσα στο ξενοδοχείο, καίγονται τα πάντα γύρω, και ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε και αν θα ζήσουμε. Εγώ δεν παραθερίζω στο Μάτι πολλά χρόνια, μόνο 2 χρόνια, αλλά ήξερα ότι εκτός από τη Μαραθώνος υπάρχει και μια άλλη πρόσβαση από Ραφήνα στο Μάτι μέσω της παραλιακής οδού. Ουσιαστικά, για να εξηγήσω τον κόσμο, για να πας από τη Ραφήνα στο Μάτι υπάρχουν 2 τρόποι. Είτε μέσω της οδού Μαραθώνος, είτε μέσω της παραλιακής οδού. Η οδός Μαραθώνος ήταν κλειστή από την αστυνομία. Εμείς επιλέξαμε να φύγουμε με τον παντζανάκι μου και την γυναίκα του, την αδελφή δηλαδή της γυναίκας μου, να πάμε μέσω της παραλιακής οδού, μήπως υπάρχει πρόσβαση προς το Μάτι. Αυτό το οποίο μου προκαλεί έκπληξη, μιλάμε τώρα για γύρω στις 8 το βράδυ, θέλω να είμαι ακριβής, έτσι, δεν ξέρω τι γινόταν πριν στο συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος προφανώς και πρέπει να ήταν αδιάβατος. Γύρω όμως στις 8 το βράδυ, και ενώ υπήρχε εγκλωβισμένος κόσμος στο Μάτι, εμείς ξεκινήσαμε με ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο 1000 κυβικών, όχι τίποτα δηλαδή, κανένα τζιπ που χρειάζεται να περάσει μέσα από χωράφια, ένα απλό αυτοκινητάκι, και σιγά σιγά καταφέραμε να φτάσουμε στο Μάτι χωρίς να κινδυνέψουμε ιδιαίτερα. Αυτό τόνισα. Και όταν βγήκα και σε κάποια άλλα κανάλια. Ότι στη διαδρομή δηλαδή βλέπατε φλόγες. Ακούστε, θα σας το εξηγήσω. Για πείτε μας. Θα σας το εξηγήσω. Πηγαίναμε με το αυτοκίνητο, όταν έβλεπα φωτιές, εγώ σταμάταγα, έβγαινα έξω, πήγαινα πεζός να δω αν υπάρχει, μπορούμε να περάσουμε με το αυτοκίνητο, και πραγματικά μπορούσαμε να περάσουμε. Ήταν 2-3 μικροεστίες. Ήταν κάποια σπίτια που είχαν καεί και εκείνη την ώρα ήταν σε φάση που η φωτιά ήταν σε μεγάλη ύφεση. Δεν υπήρχε κίνδυνο στο να φτάσω στο Μάτι, να το πω απλά ξεκάθαρα. πήγαμε ένα απλό αυτοκίνητο. Δηλαδή υπήρχε πρόσβαση να πας από τη Ραφήνα στο Μάτι εκείνη την ώρα. Στη διαδρομή υπήρχαν άλλα οχήματα, πυροσβεστικά ή γιοταχή? Στη διαδρομή δεν είδαμε κανένα πυροσβεστικό, κανένα αστυνομικό, μόνο κάποιοι πολίτες προφανώς προσπαθούσαν και αυτοί να φτάσουν στους συγγενείς τους. Εάν λοιπόν υπήρχε εκείνη τη στιγμή κάποιο απλό όχημα της πυροσβεστικής και κάποιο αστυνομικό από πίσω, εγώ πιστεύω ότι ο δρόμος θα ήταν διαβατός, χωρίς να κάνω τον ειδικό. Έτσι, δεν γνωρίζω τι δυνατότητες αναζωπήρες που υπήρχαν. Βέβαια είχε πέσει ο αέρας πολύ εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσε ο κόσμος να πάει και να απεγκλωβίσει τον κόσμο που ήταν στο Μάτι. Φτάνοντας στο Μάτι, εγώ δεν είδα βέβαια εκεί πέρα κανένα πυροσβεστικό εκείνη τη στιγμή. Έτσι, μπήκα στο ξενοδοχείο που ήταν γεμάτο καπνό, δεν υπήρχε ρεύμα, φως, τίποτα από όλα αυτά. Και απεγκλώβησα την οικογένειά μου. Είχε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ώρα στο Μάτι. Θέλω να σας διευκρινίσω ότι μιλάω για τις 8.30 με 9 το βράδυ. Έτσι, για να μην γίνομαι, για να μην πούνε μερικοί, ναι, αλλά πριν ο κόσμος κάκει. Κατά πάσα πιθανότητα πιστεύω ότι πριν εκείνη η περιοχή που πήγαμε εμείς πρέπει να ήταν μη διαβατή και όντως κάκει κόσμος. Όμως στις 8 με 8.30 ώρα και 9 που πήγαμε να απεγκλωβίσουμε τον κόσμο, ο δρόμος ήταν διαβατός. Και ο δρόμος αυτός δεν ελέγχθηκε. Δεν είδα κάποιο περιπολικό να τον ελέγχει προκειμένου να απεγκλωβίσει τον κόσμο. Εκείνη την ώρα όλοι σκεφτόντουσαν πώς θα πάνε μέσω θαλάσσης. Όντως υπήρχε κόσμος στη θάλασσα, αλλά υπήρχε και πάρα πολύ εγκλωβισμένος κόσμος στο Μάτι, στα ξενοδοχεία. Και δεν ελέγχθηκε ο παραλιακός δρόμος καθόλου. Αυτή είναι μια καταγγελία που κάνω, η οποία μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση, γιατί όπως γνωρίζουμε, όταν σε μια περιοχή υπάρχει αποκλεισμένος κόσμος, πρέπει να δεις ποιες είναι οι πιθανές προσβάσεις. Η μία πρόσβαση είναι κλειστή, Μαραθών, συμφωνώ. Η δεύτερη, όταν φτάνεις σαν ιδιώτης μόνος σου, χωρίς να κινδυνεύσεις, γιατί δεν περάσαμε μέσα από τις φλόγες, δεν είμαστε ο Σούπερμαν, και απαγκλωβίσαμε τον κόσμο, εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν ελέγχθηκε ο δρόμος. Δεν θέλω να κατηγορήσω τους μαχόμενους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς, γιατί όπως καταλαβαίνετε κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά ο συντονισμός της επιχείρησης ήταν πραγματικά πάρα πολύ κακός. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι ότι φτάνοντας στο Μάτι, εγώ δεν είδα κανένα πυροσβεστικό στο Μάτι εκείνη την ώρα. Απεγκλωβίζοντας την οικογένειά μου και φεύγοντας όμως κατά τις 10, τότε είδα 7 με 8 πυροσβεστικά να έρχονται, όταν η καταστροφή είχε γίνει ήδη. Αυτή είναι που σας λέω η πραγματικότητα. Έτσι, δηλαδή, μόνοι μας πήγαμε και βγάλαμε την οικογένειά μας. Και θέλω να τονίσω και σαν γιατρός ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην είχαν καεί εκείνη την ώρα, αλλά με την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο Μάτι και με τους καπνούς, ιδίως ο γιος μου που είναι 4 μηνών, τα παιδάκια και οι ηλικιωμένοι, μπορούσαν κάλλιστα να έχουν πεθάνει από αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά θα ήθελα να σας πω εν ολίγης, ότι υπήρχε μια αδυναμία συντονισμού της επιχείρησης της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Παρ' όλα αυτά όμως εσείς ευτυχώς καταφέρατε και σώσατε την οικογένειά σας. Εκεί που ήταν συγκεντρωμένος ο κόσμος, τι σας είπαν, ας πούμε, περίμεναν και αυτοί κάποιος να έρθει? Εμείς όταν πήγαμε στο Μάτι ήταν κρανίου τόπος, ήταν πομπία το Μάτι. Ήταν όλα καμμένα όταν πήγα, ήταν μέσα στο ξενοδοχείο όλοι συγκεντρωμένοι, φοβισμένοι, ήταν πάρα πολύ ξένοι. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι ήταν ψύχραιμος ο κόσμος σχετικά όσο γινότανε. Καλύτερα όμως να σας πει και 5 πράγματα η σύζυγός μου, γιατί αυτή έζησε την τραγωδία, η οποία καταγγέλει ότι ο κόσμος δεν ενημερώθηκε καθόλου. Έτσι, εγώ μπορώ να σας πω τι έγινε κατά την ώρα που πήγα. Έτσι, και να καταγγείλω ότι υπήρχε δρόμος ανοιχτός, τον οποίο δεν τον... Όταν φτάσατε εκεί, εκεί που ήταν η σύζυγός σας, υπήρχαν, ας πούμε, αστυνομικοί, υπήρχαν κάποιοι... Όχι, δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα, ούτε άνθρωποι από την περιφέρεια, κανένας. Όχι, κανένας. Ώστε να ενημερώσετε και ότι ο δρόμος ανοιχτός μπορούν να... Όχι, τίποτα, δεν υπήρχε κανένας. Όταν φτάσαμε ήταν οι πολίτες ξένοι συγκεκριμένα, μέσα στο ξενοδοχείο, άνθρωποι πάρα πολλοί και φυσικά και κάτοικοι του ματιού. Εγώ δεν είδα κανένα αστυνομικό, μιλάμε για τον παραλιακό. Αυτό το ξενοδοχείο βρίσκεται κάτω, στην παραλία. Στην παραλία βρίσκεται. Δεν υπήρχε κανένας φορέας δημόσιος, είτε αστυνομία, είτε πυροσβεστικό, είτε οτιδήποτε. Δεν υπήρχε κανένας. Υπήρχε μόνο ο κόσμος εγκλωβισμένος. Εμείς με ένα αυτοκίνητο χιλιάρι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πήραμε την οικογένειά μας και όταν ανέβηκα προς τα πάνω πλέον προς τη Μαραθώνος, τότε είδα στη Μαραθώνος. Δηλαδή όλη η αστυνομία και η πυροσβεστική ήταν στη Μαραθώνος. Κάτω στο Μάτι δεν υπήρχε τίποτα. Απολύτως. Τότε είδα μάλιστα πυροσβεστικά να έρχονται. Δεν ξέρω αν υπήρχαν και πριν, δεν μπορώ να το πω. Η γυναίκα μου όμως που ήταν εγκλωβισμένη στο ξενοδοχείο μπορεί να σας τα πει καλύτερα από μένα. Για να την ακούσουμε λοιπόν. Να σας τη δώσω κιόλας να μιλήσετε λίγο. Εγώ κλείνοντας θέλω να καταγγείλω ότι ενώ υπήρχε ανοιχτός δρόμος, έτσι, δεν ελέγχθηκε καθόλου από κανέναν για να πάνε να απεγκλωβίσουν τον κόσμο. Και ήταν χρέος τους να τον ελέγξουν αυτόν τον δρόμο, γιατί είναι γνωστός ο παραλιακός δρόμος ότι υπάρχει και δεν μπορεί να στρέφεις όλες τις δυνάμεις σου στη Μαραθώνος και να μην έχει στείλει έστω ένα περιπολικό, έστω ένα πυροσβεστικό, έστω ένα απλό όχημα της πυροσβεστικής. Να δει αν αυτός ο δρόμος είναι ανοιχτός και μπορεί να φτάσει κάποιος στο Μαραθών, στο Μάτι. Μάλιστα. Σας δίνω τη σύζυγό μου να σας πει και τα υπόλοιπα που τα έζησε μόνη της. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ναι. Ναι, χαίρετε. Ναι, κυρία Μπακοπούλου. Λέγομαι Μπακοπούλου Σταυρούλα. Εγώ ήμουν αυτόπτης μάρτυρας αυτή την τραγωδία. Εμείς ήμασταν στο εξοχικό μας στο Μάτι, στην οδό Ευωικού και Λίμνου. Ήμουνα με το νεογέννητο μωρό μου 4 μηνών, αγοράκι, και τον ανιψιό μου 7,5 ετών. Και η ώρα ήταν 5 παρά 10, όταν ξεκίνησε ένας πολύ δυνατός άνεμος να φυσάει. Φανταστείτε ότι έκλεισα όλα τα παράθυρα και τις πόρτες. Κρατούσε αποπνικτική ατμόσφαιρα μέσα σε λίγα λεπτά και υπέθεσα ότι είναι η φωτιά της Πεντέλης, διότι μπήκα στο ίντερνετ και δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για τη φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη. Πάτησα το Google το φωτιά τώρα και έλεγε μόνο, μιλούσε μόνο για την Πεντέλη και για την Κινέτα, που ήδη ξέραμε ότι καίγεται. Γύρω στις 5:20, θυμάμαι και τις ώρες να καταλάβετε, πήρα τον αδερφή μου και της λέω ότι κάτι δεν μου πάει καλά, είναι περίεργη ατμόσφαιρα. Μου λέει ότι ξέρω ότι καίγεται η Πεντέλη, μπες να δεις, μου λέει μήπως καίγεται κάτι άλλο. Την ενημερώνω ότι μπήκα, δεν υπήρχε καμία απολύτως διαδικτυακά ενημέρωση ότι καίγεται η Καλλιτεχνούπολη, που απέχει πάρα πολύ λίγα χιλιόμετρα από το Μάτι. Και θεώρησα κι εγώ, αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι από το σπίτι μας στο Μάτι, φαίνεται το βουνό του Βουτζά, είχε καλυφθεί από ένα μεγάλο σύννεφο καπνού. Δηλαδή δεν βλέπαμε φωτιά στο Βουτζά, φανταστείτε ότι είχε περάσει ήδη φωτιά στο Βουτζά. Μάλιστα. Και αυτό είναι το τραγικό, ότι υπήρχε ο χρόνος, αυτό που βγαίνουν και λένε, που δεν τρέπονται οι άθλοι, μην πω τίποτα άλλο στις ειδήσεις, ότι δεν υπήρχε ο χρόνος, είναι ψέμα. Ο χρόνος υπήρχε, δεν υπήρχε κανένα συντονισμός και καμία οργάνωση. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό θέλω να καταγγείλω. Οπότε εσείς όταν είδατε τη φωτιά να πλησιάζει. Θα σας πω, εγώ από νωρίς, από τις 5:20, σας λέω και τις ώρες γιατί τάιζα το μωρό, γι' αυτό τα θυμάμαι, έβλεπα ένα τεράστιο σύννεφο καπνού στο Βουτζά. Η θεία μου και ο θείος μου που μένουν ακριβώς δίπλα, εγώ δεν είχα προσωπικά όχημα και περίμενα την αδερφή μου να έρθει να μας πάρει με το δικό της όχημα. Ήταν ούτως ή άλλως αποφασισμένο αυτό. Είχαμε ραντεβού για τις 7 να έρθει να μας πάρει. Και την παίρνω εγκαίρως και της λέω: έλα να μας πάρεις, κάτι δεν μου πάει καλά. Μου λέει: είναι και ο Ηλίας και η Άννα, οι συγγενείς μας. Λέω: ναι. Μου λέει: πήγαινε να δεις, να τους ρωτήσεις μήπως έχουν κάποια άλλη πληροφόρηση. Μιλάω με τη θεία μου η οποία μένει ακριβώς δίπλα. Και μου λέει ότι εγώ προσπάθησα, μου λέει, να πάω στο Mark Arthur το κατάστημα και έχουν κλείσει τη Μαραθών, η αδερφή σου αποκλείεται, μου λέει, να μπορέσει να έρθει. Τότε αντιλήφθηκα ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, ότι δεν είναι απλά μια φωτιά που έχει πιάσει την Πεντέλη και δεν μπορούμε να εισπνεύσουμε. Και εκείνη τη στιγμή μου λέει ξεκινάω τώρα, γιατί την ειδοποίησα και κατάλαβε και η ίδια ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Μου λέει η θεία μου τα πράγματα είναι δύσκολα, θα δούμε πώς φύγουμε με το αμάξι μας. Μην ανησυχείς, μου λέει, ό,τι είναι θα σας πάρουμε μαζί. Ήτανε να σας πω, η ώρα πρέπει να ήταν 6 παρά 20, 6 παρά 4, που εγώ πλέον άρχισα να μαζεύω κάποια βασικά πράγματα, υπολογίζοντας ότι κάτι συμβαίνει και πρέπει να φύγουμε. Τώρα καταλαβαίνετε ότι με δική μας πρωτοβουλία όλα αυτά και με τη δική μας κρίση. Καμία ενημέρωση, απολύτως καμία ενημέρωση, αυτό είναι το τραγικό. Ενώ ήδη είχε περάσει φωτιά στο Βουτζά, σας λέω. Τώρα 6 παρά 10, ακούω τη θεία μου από δίπλα να μου λέει «Βούλα, βούλα, βγες» και εγώ είμαστε, το παιδί, το μωρό, γιατί είχα και το μωρό στο καρότσι. Μπαίνει μέσα, φανταστείτε, παίρνει το καρότσι με το μωρό, συγγνώμη κιόλας, γιατί δεν μπορώ ακόμα να το ξεπεράσω το σοκ. Παίρνει το καρότσι με το μωρό, λέω στο μικρό τον ανιψιό μου «Τρέχα». Και για να μπορέσω να πάρω τα μπιμπερό και τη σκόνη του γάλατος. Γιατί εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι πώς θα επιβιώσει το νεογνώ που αυτό δεν μπορεί να επιβιώσει όπως εμείς. Παίρνω μία τσάντα με αυτά, τρέχω και τους βρίσκω, φανταστείτε, στην οδό Χρυσανθέμων και αν δεν κάνω λάθος, Κύπρου δεν είναι, Νίκο, αυτός ο δρόμος, Κύπρου και Χρυσανθέμων. Μου δίνει το καρότσι με το μωρό, παίρνω εγώ τον ανιψιό μου, τον μικρό και το μωρό και τρέχουμε κατευθυνόμενοι προς το Κάβο Βέρντε, στο οποίο ούτως ή άλλως πηγαίνουμε και το γνωρίζω το ξενοδοχείο. Για πρώτες βοήθειες, το μωρό ήταν μέσα στις τάχτες, το μικρό της αδερφής μου να κλαίει και φανταστείτε ότι ο κόσμος δεν είχε αντιληφθεί τι γίνεται. Βγαίνανε από τα σπίτια κάτοικοι επί της οδού Χρυσανθέμων και μου λέγανε τι έχει γίνει, τι γίνεται. Ψυχρεμότατη, νομίζοντας ότι τα είχαν χάσει. Σου λέει τι γίνεται, δεν είχαν αντιληφθεί τι γίνεται. Και ενώ υπήρχε ο χρόνος, αυτό είναι το τραγικό. Και φεύγουμε, πηγαίνουμε στο Κάβο Βέρντε και ευχαριστώ πάρα πολύ τον ιδιοκτήτη του Κάβο Βέρντε, ο οποίος μας έδωσε νερά, ό,τι χρειαστήκαμε, πετσέτες, για να βρούμε καταφύγιο εκεί. Τι να σας πω, θέλω να σας πω ότι μέσα σε 10 λεπτά το Κάβο Βέρντε περικυκλώθηκε από φωτιά. Δηλαδή είναι ασύλληπτο το πόσο δυνατά φυσούσε ο άνεμος και η φωτιά από το Βουτζά βρέθηκε στην ακτή του ματιού μέσα σε 20 λεπτά και μπορεί να σας λέω και πολύ. Φανταστείτε ότι δίπλα στο Κάβο Βέρντε ακριβώς υπάρχει ένα οικόπεδο. Αυτό είχε αρπάξει φωτιά. Λέγω στο μικρό μου, τον Ανιψιό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμος, του λέω πάμε να δούμε, μήπως μπορέσουμε να πάμε στη θάλασσα. Σκεφτόμουν να πάω στη θάλασσα. Γιατί λέω θα καεί το Κάβο Βέρντε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η φωτιά ήταν στα 6 μέτρα από την είσοδο του Κάβο Βέρντε. Και εγώ ήταν το οικόπεδο. Δεν υπήρχαν πυροσβεστικές δυνάμεις. Τίποτα δεν υπήρχε. Τίποτα δεν υπήρχε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο καθένας, τώρα θα σας πω τι έκανα εγώ και θα σας πω μετά τι κάνανε και οι υπόλοιποι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, επειδή ξέρω καλά το Κάβο Βέρντε, επειδή συχνά ζω στο ξενοδοχείο του συγκεκριμένο, πήγα και είναι όλο τζαμαρία γύρω-γύρω, κοίταζα τρόπο διαφυγής. Πάω να δω μπροστά, τίποτα. Είχαν καεί όλα τα πουρνάρια, ήταν, δηλαδή δεν υπήρχε έξω στο λιμάνι. Τα σκαλιά του Κάβο Βέρντε που οδηγούν στο λιμάνι ήταν, δεν υπήρχε καμιά πρόσβαση. Πάω πίσω στο Κάβο Βέρντε και εγώ ήταν το πίσω οικόπεδο. Οπότε βρίσκω την πλαϊνή έξοδο, πάω με το μικρό έλα μαζί να τρέξουμε να βγούμε από το πλάι για να πάμε στη θάλασσα, γιατί λέω αποκλείται θα καεί το ξενοδοχείο. Ήμουν πεπισμένη βλέποντας από την τζαμαρία της εισόδου τη φωτιά να έρχεται. Και εκείνη τη στιγμή, βγαίνοντας έξω, η θερμοκρασία ήταν στα ύψη, δηλαδή δεν μπορούσες να σταθείς, ήταν αποπνικτική ατμόσφαιρα και πέφτανε παντού σπίθες. Οπότε κατάλαβα, συνειδητοποίησα ότι αν μείνω έξω, πιθανότατα ή θα καούμε ή θα πεθάνουμε από ασφυξία. Και ξαναμπαίνω στο ξενοδοχείο. Και εκεί πλέον κατάλαβα ότι μόνο ο Θεός, αν μας λυπηθεί και μας σώσει. Δεν υπήρχε τίποτα και κανείς. Μόνο ο Θεός που άλλαξε τη φορά του ανέμου και δεν γύρισε ο άνεμος προς το ξενοδοχείο, αλλά πήγε προς τη φορά της Ραφήνας, από την άλλη πλευρά. Διαφορετικά πραγματικά θα είχε καεί το ξενοδοχείο και αυτή τη στιγμή δεν θα μιλάγαμε. Ο κόσμος πανικοβλημένος, αυτό ξέχασα να σας πω, όταν κατέβαινα, σας λέω, το δρόμο για το κατευθυνόμενο προς το ξενοδοχείο, όλος ο κόσμος με όποιον τρόπο προσπαθούσε να ξεφύγει. Άλλος πηγαίνοντας στη θάλασσα, άλλος δηλαδή έβλεπα παντού κόσμο να τρέχει απανικοβλημένος προς τη θάλασσα, προς το λιμάνι, με τα αυτοκίνητα, ένα κομφούζιο, τι να σας πω. Για μένα, εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Το λυπηρό είναι ότι υπήρχε, εγώ το πιστεύω ακράδαντα, ότι υπήρχε ο χρόνος να εκενωθεί το Μάτι όπως ακενώθηκε ο Άγιος Ανδρέας. Η θεία μου, η οποία παραθερίζει στον Άγιο Ανδρέα, μου είπε ότι από το πρωί υπήρχε ειδοποίηση για εκένωση. Και σε εμάς που κενωγόταν η Καλλιτεχνούπολη, πολύ πριν γίνει αυτό με το Βουτζά και το Μάτι, δεν υπήρξε καμία ειδοποίηση. Ούτε μέσω κάποιου ηλεκτρονικού, ούτε μέσω του διαδικτύου, τίποτα. Ούτε ένα περιπολικό μπορούσε να έχει έρθει με μια ντουντούκα να πει φύγετε, οτιδήποτε. Δεν υπήρξε καμία απολύτως ενημέρωση. Αυτό είναι τραγικό, θα είχαν σωθεί άνθρωποι. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό έχω να καταγγείλω. Και το δεύτερο που έχω να καταγγείλω είναι ότι ενώ και εγώ ήμασταν κυριολεκτικά, δεν υπήρχαν οχήματα. Πώς είναι δυνατόν? Και ακόμα και προληπτικά δεν έπρεπε να υπάρχει ένα όχημα στη Μαραθών να αναχαιτήσει τη φωτιά, να μην περάσει από το Βουτζά στο Μάτι. Δηλαδή κοινή λογική, δεν λέω κάτι επιστημονικό. Είναι κοινή λογική. Αυτά δηλαδή, το θεωρώ, τι να πω, ντρέπαμε που είμαι Ελληνίδα και ζω σε αυτό το κράτος. Στο σημείο, τελικά, εσείς φύγατε από εκείνο το σημείο, ήρθε ο σύζυγός σας, σας πήρε. Τελικά, για να σας πω τι έγινε, εγώ παρέμεινα στο Κάβο Βέρντε, γιατί κατάλαβα ότι ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα και προσπαθούσα ανεβαίνοντας στους ορόφους να βρω που ήταν καλύτερα για το μωρό και τον ανιψιό μου, το μικρό, για να μπορέσουμε να εισπνεύσουμε οξυγόνο και για να κερδίσω χρόνο. Σε περίπτωση που πιάσει φωτιά. Και μετά από ώρες, θα σας πω ακριβώς τι ώρα ήταν, γιατί εγώ είχα και το μωρό και κοίταζα πιο πολύ το χρόνο και για το γάλα του και ήταν η ώρα 9:04. Αυτά όλα τα γεγονότα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα ξεκίνησαν στις 6 παρά 10 και 9:04. Εγώ πλέον μία ξένη του ένοικος του ξενοδοχείου μου παραχώρησε το δωμάτιό της όπου μπήκα με τα παιδιά και 9:04 ακριβώς άκουσα τη φωνή του γαμπρού μου και ήταν ο γαμπρός μου, ο άντρας μου και η αδερφή μου, οι οποίοι μέσω Ραφήνας κατάφεραν υπό αντίξωες συνθήκες να έρθουν να μας διασώσουν. Mm-hmm. Το σπίτι σας, Κάκη, τι έγινε? Το σπίτι μας, πραγματικά αυτό δεν είναι ανεξήγητο. Ενώ κάηκαν όλα τα γύρω σπίτια και η αυλή, το σπίτι μας έμεινε ανέπαφο. Μάλιστα. Ναι. Είχατε, μέσα στην ατυχία σας είχατε και κάποια τύχη. Ναι, αλλά να σας πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ας είχε καεί και το σπίτι, τόσοι άνθρωποι, τόσες ζωές. Δηλαδή, ποτέ δεν θα είναι πια το ίδιο. Mm. Τι να το κάνεις, δηλαδή. Χάσατε κάποιους δικούς σας εκεί, γνωστούς σας? Να σας πω κάτι, δεν γνωρίζω τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά ήταν άνθρωποι κάτοικοι Ματιού, φαντάζομαι περισσότεροι, άνθρωποι που με κόπο χτίσαν τα σπίτια αυτά, που πονάγανε τον τόπο. Για μένα το Μάτι έχει τελειώσει. Δηλαδή, λυπάμαι πάρα πολύ. Και λυπάμαι πιο πολύ γιατί θα μπορούσε σε έναν βαθμό να αποφευθεί αυτή η μεγάλη καταστροφή και να μην χαθούν και τόσες ζωές, που είναι και το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Τώρα μετά τη φωτιά επιστρέψατε στο Μάτι, είδατε το... Όχι, να πω την αλήθεια, ούτε και θέλω να πάω. Ο σύζυγός μου πήγε για να δείτε πώς είναι το σπίτι και εκείνος με ενημέρωσε, το σπίτι είναι ανέπαφο και πήρε τα πράγματά μας τα προσωπικά. Και να πω την αλήθεια, ούτε να πάω. Δηλαδή έχω πάθει τέτοιο σοκ που δεν θέλω να πάω. Ούτε να δω, ούτε τηλεόραση δεν μπορώ να δω, να καταλάβετε. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι περάσαμε. Και να σας πω κάτι, δηλαδή είναι τρομερό αυτό που θα πω, αλλά και εμάς προσωπικά νιώθω ότι ο Θεός μας βοήθησε και η Παναγία, κανένας άλλος. Ναι. Τελικά, δεν υπήρχε κανένα. Στο ξενοδοχείο που ήσασταν τελικά η φωτιά έφτασε αργότερα ή όχι? Η φωτιά είχε περικυκλώσει το ξενοδοχείο. Mm-hmm. Το είχε περικυκλώσει κυριολεκτικά. Και από τύχη απλά άλλαξε η φορά του ανέμου και δεν κάηκε. Εκεί που ήσασταν... Φανταστείτε, mm-hmm. να καταλάβετε, ότι η είσοδος, όποιος ξέρει το Κάβο Βέρντε, όλοι οι ξένοι, γιατί είχε πάρα πολλούς ξένους στο ξενοδοχείο, κρατάγανε την πόρτα που ήταν από τζάμι, την κρατάγανε για να μην μπει φωτιά. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Μάλιστα, ήταν θέμα, ναι. Δηλαδή, όταν εγώ είδα τη φωτιά εκεί, πλέον άρχισα να χάνω τις ελπίδες μου. Να πλησιάζει. Κάει και το μπαρ, δηλαδή, του ξενοδοχείου, το οποίο δίπλα στο μπαρ του ξενοδοχείου είναι η είσοδος του ξενοδοχείου. Και κρατάγανε την πόρτα να μην μπει η φωτιά μέσα. Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας περιγράφετε. Λέω είναι συγκλονιστικά αυτά που μας περιγράφετε. Είναι συγκλονιστικό. Και πόσο μάλλον όταν έχεις ένα βρέφος και την ευθύνη δύο παιδιών και ένα άλλο παιδάκι, ας πούμε, που είναι και αυτό μωρό, και πρέπει εκείνη τη στιγμή με απόλυτη ψυχραιμία να λειτουργήσεις για να σώσεις τα παιδιά. Γιατί αυτό, εγώ από εκεί αντίλησα τη δύναμη μου, από τα παιδιά. Και σκέφτηκα να πάω στο Κάβο Βέρντε. Ενδεχομένως, αν ήμουν μόνη μου, να πήγαινα στη θάλασσα και να είχα την ίδια κατάληξη με πολλούς άλλους άτυχους ανθρώπους. Εκείνη τη στιγμή βλέπατε ανθρώπους να πηγαίνουν προς τη θάλασσα? Έβλεπα. Οι θείοι μου, που σας είπα ότι με ειδοποίησαν, τους οποίους και αυτούς ευγνωμονώ, πήγανε στο λιμάνι. Και οι περισσότεροι άνθρωποι με παιδιά τρέχανε, γιατί έβλεπα, υπήρχε μια φοβερή κινητικότητα. Οι περισσότεροι πήγαν στη θάλασσα, γιατί θεώρησαν ότι είναι πιο ασφαλής η θάλασσα από ότι οποιοδήποτε άλλο κτίριο. Εγώ πάλι, επειδή είχα το βρέφος και χρειαζόμουν και νερό για να του φτιάξω το γάλα, και θεώρησα ότι είναι το καλύτερο μέρος το ξενοδοχείο. Μάλιστα, μέσα σε αυτόν τον πανικό είχατε και την ψυχραιμία να έχετε μια ορθή κρίση, ναι, που βεβαίως σας βοήθησε. Πραγματικά. Δηλαδή, ναι, τώρα που το σκέφτομαι, ναι. Και μάλιστα. Τι να πω, δηλαδή... Λυπάμαι, αυτό έχω να πω. Θλίψη νιώθω για όλο τον κόσμο που ήταν εκεί και για τόσες ψυχές που χάθηκαν. Μας τα περιγράφετε, εμείς βεβαίως δεν μπορούμε καν να φανταστούμε αυτά που νιώσατε και που ζήσατε εκεί σε αυτή τη φρίκη της φωτιάς. Να πούμε βεβαίως ότι ευτυχώς για σας ήταν καλό το τέλος και δεν είχαμε άλλα παρατράγουδα. Να πούμε, κυρία Μπακοπούλου, ότι η μαρτυρία σας πραγματικά μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ και... Μας έχει συγκλονίσει που την ακούμε και τους ακροατές με τα μηνύματα που έχουμε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ και τι να πω, συλληπιτήρια στις οικογένειες που χάσανε τους ανθρώπους τους. Και να πω ότι εύχομαι να μην επαναληφθεί αυτό. Δεν μπορώ να το πω. Γιατί πιστεύω ότι η ίδια ιστορία έχει δείξει ότι δυστυχώς οι Έλληνες, η κυβέρνηση δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Χρειαζόμαστε ενέργειες, έργα και όχι ευχές. Ακριβώς, όχι λόγια, πράξεις, έργα, σχέδιο δράσης. Ούτε σχέδιο δράσης σε περίπτωση κινδύνου δεν υπήρχε. Τίποτα, ούτε ενημέρωση. Καλά, αφήστε το τώρα, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ούτε στοιχειώδης ενημέρωση υπήρξε. που έπρεπε για μένα, δηλαδή αυτό που έχω να καταγγείλω είναι ότι έπρεπε να μας έχουν ενημερώσει. Ούτε ότι και για την Καλλιτεχνούπολη δεν γνωρίζαμε. Εσείς πηγαίνατε, παραθερίζατε χρόνια στο Μάτι. Χρόνια, πάρα από το 2000. Είναι πολλά χρόνια, το έχουμε εντωμεταξύ από το 60, να καταλάβετε, η μητέρα μου. Και αυτό ότι δεν η ελλειπής ενημέρωση, ότι δεν υπήρξε κανένας εκείνη τη στιγμή να συνδράμει, να σβήσει τη φωτιά, κανένα πυροσβεστικό όχημα. Εσείς κάνατε κάποιο, τηλεφωνήσατε στην πυροσβεστική? Έπαιρνα διαρκώς την πυροσβεστική, φανταστείτε, από το σπίτι, προτού ακόμα, γίνει όλο αυτό και βγούμε έξω και μάθουμε ότι η φωτιά έχει φτάσει στο Μάτι. Και το 199 δεν το σήκωνε το 100. Πήρα και το 100 και το 199. Και πιο πολύ έπαιρνα να ρωτήσω πού είναι η φωτιά. Για να φύγω, δηλαδή αν ήξερα. Μία ώρα νωρίτερα τώρα σας τα λέω, έτσι. Δηλαδή, και όσες φορές πήρατε τηλέφωνο δεν καταφέρατε να μιλήσετε με κανέναν? Το 99 έπαιρνα διαρκώς από το σταθερό και δεν το σήκωνε κανείς. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι σε εξέλιξη κάποια φωτιά στο Βουτζά. Γιατί φαινόταν, σας λέω, το σύννεφο καπνού ήταν τεράστιο, αλλά δεν φαινόταν η φωτιά. Είναι συγκλονιστικό δηλαδή αυτό. Μάλιστα. Αν δηλαδή το γνωρίζαμε, ενδεχομένως θα είχαμε φύγει νωρίτερα. Υπήρχε και όχημα που θα μας μετέφερε. Και το παιδάκι σας είπατε είναι πολύ μικρό, είναι 4 μηνών. Είναι 4 μηνών το μωρό και ο ανιψιός μου είναι 7,5 χρονών. Μάλιστα, είστε και άξια συγχαρητηρίων, με δύο μικρά παιδιά μπορέσατε να βγείτε νικήτρια από αυτή τη δοκιμασία. Δεν το βλέπω έτσι, πιστεύω ότι όταν έχεις παιδιά σε οδηγεί το ένστικτο. Αυτό και μια ανώτερη δύναμη. Αυτό θεωρώ ότι με έκανε να είμαι ψύχρεμη και να πάρω τη σωστή απόφαση την κατάλληλη στιγμή. Διαφορετικά θα είχα την κατάληξη που είχε ο περισσότερος κόσμος. Θεωρώ ότι φωτίστηκα εκείνη τη στιγμή να πάρω τη σωστή απόφαση, να οδηγηθώ σωστό μέρος και να σωθούμε τελικά. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή 40 χιλιόμετρα από την Αθήνα να έχει καταστραφεί και να έχουν πεθάνει οι άνθρωποι και να έχει καταστραφεί ο τόπος. Είναι ντροπή. Αυτό έχω να πω. Κυρία Μπακοπούλου, να σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.